θα ήθελα καθηκόντως τώρα να γίνει μια βράβευση των ανωνύμων. Θα τα αφήσουμε για αργότερα. Να έρθει στο βήμα ο κύριος Ηρακλής Λάβαρης, Γενικός Γραμματέας του Ειδικού Συμβουλίου του Συλλόγου, να μας πει για τον προϋπολογισμό του τάματος του έθνους και την όρθωση εθνικής οικονομίας. Σεβασμιότατε, παρουσιολογιότατε, Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συχνά όλο αυτό το διάστημα, τα χρόνια που βρίσκομαι δίπλα στο ζεύγος, ένα γνωστό που με τη σχολή μου με το τάμα του έθνους, με σταματάνε στον τρόπο διάφοροι που τους μιλάω για το σκοπό αυτό και τους τι με ρωτάνε. Μα τώρα σε αυτές τις εποχές τις δύσκολες αποφασίσατε να χτίσετε το τάμα του έθνους. Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει και εσείς θέλετε να αναγείρετε ναό και μάλιστα περίβλεπτο μεγαλοπρεπή και σε μεγαλοπρεπή. Τώρα σας ήρθε σε περίοδους οικονομικής δυσκολίας, τόσα χρόνια ευμάρειας και δεν κάνατε τίποτα. Τώρα αποφασίσατε. Τώρα που είναι στη χειρότερη και πιο λέμε ακατάλληλη εποχή. Απαντάμε λοιπόν σε όλους αυτούς, μάλιστα. Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή που δεν γίνεται απολύτως τίποτα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν επενδύσεις. Επιχειρήσεις κλείνουν. Άνθρωποι απολύονται από τις δουλειές τους. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε τους πόρους εκείνους για να ξεκινήσουμε αυτό το μεγαλοπίβολο έργο. Αρκεί και μόνο να σκεφτούν όλοι οι παριστάμενοι πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από ένα τέτοιο έργο. Ξεκινώντας από τις εξκαφές και ολοκληρώνοντας με την ανέγερση αυτού του ναού και τη λειτουργία. Βεβαίως, του ναού αυτού, διότι δεν θα περιοριστεί μόνο το έργο στην ανέγερση ενός ακόμα ναού. Θα υπάρχουν και άλλα καταστήματα, δεξιά και αριστερά, αίθουσες που θα προσφέρονται, θα γίνονται δηλώσεις. Και πού θα βρείτε τα χρήματα, μας ρωτάνε. Αφού δεν θέλετε, αφού θέλετε τη βοήθειά μας την οικονομική, μήπως αποβλέπετε σε κάτι άλλο, τους απαντάμε λοιπόν, όχι. Το ζεύγος Αναγνωστόπουλου, μέσω του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, έχει φροντίσει και έχει δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους για να γίνει αυτό το έργο. Έχει συγκεκριμένα, υπάρχει μια κατάθεση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Τράπεζα του Εσωτερικού, η οποία περιμένει να ξεκινήσουν τα χρήματα, τα έργα αυτά. Υπάρχει το αντίτιμο της εκποίησης ενός μεγάλου ακινήτου που ανήκει στο Ίδρυμα, το Πραναφερθέν, και το οποίο εκποιήθηκε με βάση τις οδηγίες και τους νόμους που προβλέπουν τα της λειτουργίας του Ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Και το κυριότερο, υπάρχει η προσδοκόμενη προσωπική προσφορά του ανώνυμου, όπως προαναφέρθηκε, δωρητή. Είτε αυτός λέγεται επαγγελματίας, προσφέροντας την δική του επαγγελματική συνδρομή, είτε του απλού αφανούς πολίτη, ο οποίος θα προσφέρει τον εμβολό του. Αυτό είναι το προσδοκόμενο από εμάς. Δεν περιμένουμε από την πολιτεία να μας βοηθήσει χρηματικά. Το μόνο που θέλουμε από την πολιτεία είναι να μας στηρίξει. Και από την Εκκλησία απαιτούμε την ευλογία της. Δεν μας ενδιαφέρουν οι διαγωνισμοί. Δεν πρόκειται να αποδειθούμε στην προκήρυξη μεγάλων δημόσιων ή ακόμα και διεθνών διαγωνισμών προκειμένου να αναδείξουμε το μειοδότη. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Θα υπάρξει ειδική επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται όλες τις προσφορές και συνδρομές και δωρεές για το σκοπό αυτό. Δεν πρόκειται να πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Σκεφτείτε μόνο το κέρδος που θα έχει το κράτος μας, η πολιτεία μας, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία, για να μιλήσουμε με λίγο οικονομικούς όρους, από την εργασία και από την τόσων χιλιάδων ανθρώπων. Όπως είπαμε, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα οικονομικά μεγέθη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να συνεισφέρω και εγώ
λέγοντας ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο όχι μόνο από ηθικής ή από θρησκευτικής απόψεως, αλλά και από οικονομικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο.